Η πολύπαθη γέφυρα στη Σιτία ξαναπαίρνει πνοή αφού ο νέος εργολάβος έπιασε δουλειά και οι εργασίες ξεκίνησαν ξανά. Το νέο χρονοδιάγραμμα που δίνεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης είναι 31 Δεκεμβρίου του 2018. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Φωτής Καζάσης, εκτιμά ότι είναι εφικτή η ολοκλήρωση και η παράδοση του έργου στο τέλος του χρόνου και κυρίως πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο έχουμε πει σαν Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι το έργο θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί πριν την επόμενη τουριστική περίοδο και να δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία με κάποιους περιορισμούς που υπάρχουν σε σχέση με, με τα διερχόμενα οχήματα, σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα, τα οποία θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για να είμαστε σύμφωνοι με τις ισχύουσες προδιαγραφές κατασκευής των γεφυρών. Η νέα κοινοπραξία που ήδη έχει εγκατασταθεί στο έργο και έχει ξεκινήσει εργασίες εμπνέει εμπιστοσύνη τόσο στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης όσο και στο Δήμο Σιτίας. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πολύπαθη γέφυρα του Χαμεζίου φαίνεται ότι σαν ολοκλήρωση της εργολαβίας βγαίνει προς το τέλος της. Και το λέω αυτό έχοντας μία σιγουριά, διότι η κοινοπραξία η οποία έχει αναλάβει την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στη γέφυρα είναι μία κοινοπραξία η οποία μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο σε όλα τα έργα τα οποία έχει αναλάβει στην περιφέρεια της Κρήτης. Και το γεγονός ότι ένα μέλος της κοινοπραξίας έχει και άλλα έργα στην περιοχή μας να ολοκληρώσει, που είναι σε εξέλιξη, αυτά τα δύο πράγματα συνηγορούν στο γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί θα ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί ένα ποσοστό 70% του αντικειμένου των εργασιών όπως προβλέπεται στη σύμβαση, το οποίο δεν έγινε από τον αρχικό ανάδοχο και με βάση τη διαδικασία υποκατάστασης θα υλοποιηθεί από το νέο εργολάβο. Πλέον το μεγάλο στοίχημα που έχει τεθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης είναι το έργο να ολοκληρωθεί σύντομα και μέσα στο χρονοδιάγραμμα, ώστε το σύγχρονο κρητικό γεωφύρι της Άρτας να δοθεί επιτέλους προς χρήση μετά από χρόνια αναμονής.